Σήμερα φτιάχνουμε πίτσα χωρίς θερμίδες, μέσα σε μόνο 5 λεπτά. Κάνουμε εδώ και όπως σας υποσχέθηκα, σήμερα έχουμε ένα βιντεάκι για υγιεινές συνταγές. Όπως σας υποσχέθηκα στο live, θα κάνουμε υγιεινές συνταγές, δηλαδή θα έχουμε συνταγές οι οποίες τρώτε σαν junk food και εγώ θα σας τις κάνω σε παραλλαγή. Θα είναι λίγο πιο υγιεινή, με λιγότερες θερμίδες, υψηλές πρωτεΐνες και χωρίς πολλά πολλά λιπαρά. Και δεν θα ξεκινήσω καλύτερα αυτή η σειρά συνταγών, προφανώς άμα δεν κάνουμε πίτσα, έτσι. Πιο πολλοί ζητήσετε πίτσα στο live, άρα θα κάνουμε πίτσα για πρώτη συνταγή και θα έχει και vegan εκδοχή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε σήμερα είναι. Για τη vegan εκδοχή έχω ζυμάρι από κουνουπίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πρότεινα και σε αυτούς που δεν τρώνε vegan, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν αυτό το ζυμάρι. Αν και είναι λίγο πιο υψηλό σε θερμίδες και λιπαρά από το απλό το ψωμί που θα χρησιμοποιήσουμε στο άλλο. Πολύ καλή επιλογή, αν μπορείτε να το βρείτε βέβαια. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε σε όλα τα σούπερ. Εγώ βρίσκω πολύ εύκολα εδώ στην Ολλανδία. Για την απλή συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε ψωμί, το οποίο δεν βρήκα στρόγγυλο. Κανονικά θα έπαιρνα στρόγγυλο ολικής άλυσης. Τώρα αυτό δεν είχε κάτι άλλο το σούπερ, sorry παιδιά. Λοιπόν, για την απλή την πίτσα θα βάλουμε σάλτσα ντομάτας χωρίς λάδι. Απλή, αυτή δεν έχει λιπαρά, δεν έχει τίποτα, είναι σχέτη ντομάτα με ρίγανη μέσα και 2-3 μπαχαρικά. Χωρίς ζάχαρη έχω πάρει. Κοτόπουλο, πιπεριά και τυρί. Τριμμένο πυραγό, κασέρι για τους φίλους στα βόρεια όπως είναι από μένα. Όπως θέλετε πείτε το ξέρω εγώ. Λοιπόν, και για τη vegan εκδοχή θα χρησιμοποιήσουμε ντιζίμι από κουνουπίδι, πάλι σάλτσα ντομάτας. Μπορούμε να βάλουμε πιπεριά, δεν θα βάλω εγώ. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε. Στη vegan θα να την κάνουμε λίγο διαφορετική. Μανιτάρια, αντί για το κοτόπουλο θα βάλουμε μανιτάρια. Και τυρί vegan, εγώ θα χρησιμοποιήσω το ίδιο γιατί δεν βρήκα vegan τυρί αυτή τη φορά. Το ξέρασα να πάρω, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι vegan τυρί. Εντάξει, νομίζω ότι από τυρί βρεις εύκολα τη vegan εκδοχή του. Θα σας λέω περίπου τις δοσολογίες καθώς το κάνουμε. Προφανώς μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερες ή μικρότερες δόσεις. Στο τέλος εγώ θα σας πω πόσες θερμίδες έχουν αυτές οι πίτσες που θα κάνουμε εδώ και το βλέπουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με. Ας αρχίσουμε την απλή. Τι θα κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το ψωμί. Κανονικά, αν βρείτε στρόγγυλο, θα είναι πιο ωραίο. Δεν έχει διαφορά. Και το κόβουμε προφανώς κάθετα. Κάθετα είναι αυτό. Ας ελπίσουμε ότι είναι κάθετα. Λοιπόν, όσο πιο λεπτό, τόσο καλύτερο για εσάς σε θέμα θερμιδών. Δηλαδή, μην κόψετε το χοντρό ψωμί, ποτέ θα το κάνουμε για να πιο υγιεινά. Έτσι κι αλλιώς, αν πάρετε την τελική πίτσα. Το ψωμί που θα πάρετε θα είναι ζύμη, θα είναι λεπτή, έτσι. Άρα κόβουμε μια λεπτή φέτα. Μπορείτε να κάνετε όλες τις φέτες, δεν χρειάζεται μόνο το κάτω, να ξέρετε. Δεν σπάει ή θρηματίζεται. Προφανώς η πιο καλή εκδοχή είναι η κάτω μεριά και η πάνω. Αλλά γενικώς και οι μεσές, δηλαδή με το μαλακό, την ψύχα που λέμε, είναι εξίσου εύκολες να τις ψήσετε. Εγώ θα βάλω προθερμένο και το φούρνο στους 190. Αλλά γενικώς με θέμα φούρνου, κάποια φούρνοι ψήνουν πιο ψηλά, κάποια πιο χαμηλά. Μπορεί κάποια να χρειάζεται 200, μπορεί κάποια να χρειάζεται 190, δείτε το. Θα τις κάνουμε παράλληλα και τις δύο μαζί καλύτερα. Λοιπόν, βάζουμε τη μία ζύμη εδώ, την άλλη εδώ. Αυτή θα είναι η κανονική μας, αυτή θα είναι η vegan. Θέλουμε ένα κουτάλι για να απλώσουμε την σάλτσα ντομάτας. Λοιπόν, βάζουμε σάλτσα. Κανονικά, όπως μια πίτσα, παιδιά. Παντού να πάει. Το πόσο πολύ θέλετε σαν ντομάτα δεν έχει σημασία γιατί οι θερμίδες στην ντομάτα δεν είναι μηδενικές. Και ξαναλέω να μην πάρετε σάλτσα με λάδι. Έτσι, εγώ δεν παίρνω με λάδι, παίρνω σκέτη. Μόνο με μπαχαρικά και ντοματούλα. Και γενικώς να κοιτάτε γιατί συνήθως έχει και πολύ ζάχαρη μερικές. Εδώ έχει πολλές επιλογές γενικώς από σάλτσα ντομάτα. Στην Ολλανδία, τώρα δεν ξέρω σε ποιο σούπερ θέσετε εσείς γιατί είστε και πολλά παιδιά από άλλα μέρη.
και από Ελλάδα και από Γερμανίες και από Αγγλίες και όλο στο live. Λοιπόν, απλώσαμε τη ζύμη. Τι θα κάνουμε τώρα? Ας κόψουμε πρώτα τα υλικά μας. Λοιπόν, πιπεριά. Κόβουμε το πάνω. Βγάζουμε τη μέση. Δεν τη θέλουμε. Και μπορείτε να το βάλετε και λωριδίτσες, αλλά για πιο ωραίο, άμα θέλετε, το κόβουμε σε ροδέλες. Μπορείτε να το βάλετε και ευθεία κομμάτια, άμα θέλετε, όπως σας βολεύει εσάς. Εγώ θα το βάλω έτσι, για να φαίνεται πιο ωραίο. Γενικώς μου αρέσει να βάζω πιπεριά στην πίτσα. Γενικώς μπορείτε να... Κοιτάξτε λίγο, μπορείτε να πειραματιστείτε προφανώς, να βάλετε υλικά. Απλά προσπαθήστε τώρα να κάνετε πίτσα για αυτόν τον λόγο. Τώρα μην αρχίσετε και με βάζετε μπέικον πάνω και ιστορίες. Ούτε θέλουν να κάνουν το ίδιο τροφή, έρχεται καλοκαίρι. Λοιπόν, βάζουμε το τυρί. Έτσι, το τυρί, εγώ θα πρότεινα περίπου, αν αυτό όλο το τυρί ήταν περίπου 400 γραμμάρια, πιστεύω 100 γραμμάρια σε κάθε κομμάτι πίτσα είναι ότι πρέπει. Και 100 γραμμάρια τυρί, εγώ έχω πάρει χαμηλών λιπαρών. Είναι 17%. Εντάξει, αν βρείτε κάτι πιο μικρό, πιο χαμηλό, μπορείτε να πάρετε, αλλά δεν το συνιστώ γιατί δεν λιώνει ωραία. Λοιπόν, απλώνουμε το τυρί καλά σε όλη την πίτσα. Γενικώς, για όσους δεν ξέρετε, έχω δουλέψει μάγειρες, έχω τελειώσει μαγειρική. Απλά δεν ασχολούμαι πλέον με τη μαγειρική. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναρχίσω να μαγειρεύω για κόσμο κατά κύριο λόγο. Αλλά να ξέρετε, εσύ θα φάω κι εγώ. Άρα τώρα είναι λίγο διαφορετική η φάση. Λοιπόν, βάζουμε και περιμετρικά μπόλικο τυράκι. Αυτό είναι περίπου 200 γραμμάρια που έχω εδώ μέσα, άρα θα βάλουμε κάπου στα 100, εκτός αν κάνω λάθος. Αλλά υπολογίστε 100 γραμμάρια για να βγουν και τις θερμίδες που θέλουμε. Τώρα, αν θέλετε πιο πολύ, προφανώς κανείς δεν σας πει όχι. Μανιτάρια, κόβουμε τα μανιτάρια μας. Το κόβω μία στη μέση εγώ και μετά σε φετούλες μισές, ημιφέγγαρο. 2-3 μανιτάρια είναι αρκετά νομίζω. Παίζει 2 να είναι αρκετά και μια πίτσα βασικά, δεν νομίζω να χρειάζεται παραπάνω. 2 μανιτάρια. Και τώρα, ας βάλουμε τα υλικά πάνω στην πίτσα. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Είναι η πιο απλή συνταγή που μπορώ να σας κάνω, γι' αυτό και την έβαλα και πρώτη. Λίγο να καταλάβετε ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Απλώνουμε τα μανιτάρια πάνω. Βάζουμε το κοτόπουλο στην απλή, κομματάκια κοτόπουλο. Γενικώς το φορτώνω στο κοτόπουλο για να έχει πιο πολύ πρωτεΐνη. Αλλά αν υπολογίσουμε το κοτοπουλάκι, θέλουμε να είναι μπόλικο σε θέμα πρωτεΐνης. Αυτό περίπου είναι γύρω στα 40 γραμμάρια. Άρα είμαστε κομπλέ. Ροδέλες. Τώρα, ας πούμε αυτή η πίτσα εδώ που έχω που είναι έτσι. Με φίλη, η ροδέλα δεν μου κολλάει ένα πίτσα, αλλά θα την κόψω στη μέση. Για να έχει κάθε κομμάτι ένα κομματάκι πιπεριά. Στην άλλη θα βάλω ολόκληρα. Μπάω και μπάω. Και μπαίνει λίγο μεγάλη αυτή η παιδιά, ωστόσο. Τόσο. Και μετά ρίχνουμε και λίγο αυτό το λίγο που άφησα από το τυρί, λίγο έτσι από πάνω, για να γεμίσει. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα, πολύ απλό, το ψήνουμε για 7 με 10 λεπτά, εξαρτάται το φούρνο που έχετε και πόσο δυνατό είναι. Στου 190 με 200 επίση εξαρτάται το φούρνο. Έχω βάλει και μια λαδόκολα από κάτω για να μην λερώνει. Πάμε να ψήσουμε και επιστρέφουμε να δοκιμάσουμε. 2 hours later. Λοιπόν, η πίτσα μας είναι έτοιμη, τη βγάζουμε από το φούρνο. Με πήρε περίπου 7 λεπτά εμένα με 8-190, να ξέρετε. Σταμάτα, σταμάτα. Α! Λοιπόν, δεν έχω συνηθίσει να καίγομαι πάλι. Μπήκαν, κανονική, σε κανονικέ. Είναι το βαλέω στο πιο δυνατό. Ξερόψα λίγο εγώ. Όχι, τις έκαψα. Έχει αυτό το χρυσαφή χρώμα εδώ. Το ψωμί προφανώς, να ξέρετε, θέλει λίγο πιο πολύ προσοχή γιατί το ψωμί είναι ήδη ψημένο, ψήνεται πιο εύκολα. Εμένα, επειδή ο φούρνος είναι πολύ δυνατός, δεν άφησα το τυρί να λιώσει τελείως, γιατί εκεί είναι χαμηλών υπαρών και παίρνει λίγη παραπάνω ώρα να λιώσει. Αν θέλετε να λιώσει τελείως, να γίνει λάδι, το αφήνετε στους 170, να ξέρετε, λίγο παραπάνω ώρα. Όμως, επειδή πεινάω, το βάζω στους 200 και έρχεται να το κάνω. Λοιπόν, κόβουμε. Θα σας πω ένα μυστικό. Η πίτσα, για να κόψει 8 κομμάτια, τι κάνεις? Για κάποιους που δεν το ξέρουν, τέλος πάντων, είναι ένα σταυρός και μετά άλλος ένα σταυρός στη μέση των κομματιών και έχει 8 κομμάτια, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό κόβω στα 4 γιατί εντάξει είναι μικρή. Και αυτό θα το κόψω στα. Λόγω μέσα έχει λιώσει, φίλε, έχει γίνει. Τρελό πράγμα. Λοιπόν, πριν δοκιμάσω, να σας πω λίγο πόσες θερμίδες έχει το καθένα. Όλη αυτή η πίτσα, αυτό το κομμάτι εδώ, γύρω στις 350 θερμίδες και περίπου στα 25 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αυτό είναι το κομμάτι. Και πολύ λίγα λιπάρα, λιπάρα, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι. Αλλά εντάξει, όλα είναι χαμηλών λιπαρών. Εκτός κάποια που θα βγάλετε στο τέτοιο και περίπου 15-20 γραμμάρια δοτάθρακες. Αυτή η πίτσα, η vegan, έχει 400 θερμίδες. Αυτή εδώ η πίτσα και περίπου 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, 20-22 για αυτή.
Δηλαδή είναι 2-3 γραμμάρια κάτω. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, η πίτσα μοιάζει κάπως έτσι. Σαν κανονική πίτσα, η ζύμη είναι τέλεια από την τέτοια. Προετοιμάζω πρώτα τη vegan. Μ' αρέσει πως τη βλέπω. Όπου ρε φίλε και το μανιτάρι. Είναι τέλειο, ωραία. Άρρωστο, άρρωστο. Είχα καιρό να κάνω πιτσόλα να φάω, παιδιά, να ξέρετε. Τέτοια πίτσα. Και γενικώς δεν τρώω και κανονικές. Πάμε να δοκιμάσουμε και την απλή με κοτοπουλάκι. Λοιπόν, κάτσε να βρω ένα κομμάτι που έχει αρκετό κοτόπουλο. Εδώ. Πω, άλλη μία. Τρώω εγώ, περιμένω. Πόσο ήθελα μια πίτσα ρε φίλε. Στην τελική, 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, 350 θερμίδες και γύρω στα 15 γραμμάρια τάθρακα, 400 περίπου θερμίδες, 23 γραμμάρια πρωτεΐνης κάπου εκεί και πάλι περίπου 15-20 γραμμάρια τετάθρακα. Κάντε τεστ για πρωινό, είναι ό,τι καλύτερο να κάνετε πρωί, έτσι σνακ να έχετε μαζί σας, πλούσια σε πρωτεΐνη και πολύ καλή φάση στο φαΐ. Γράψετε τι άλλες συνταγές θέλετε να κάνουμε στο τέτοιο, τι junk food τρώτε, τα οποία προσπαθούσα να σας τα κάνουν πιο ή κάπως πιο υγιεινά να μπορείτε να τρώτε. Προφανώς δεν θα είναι η γεύση ίδια με τα κανονικά φαγητά, αλλά θα είναι εξίσου καλή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε εγγραφή και like άμα σας αρέσει και να μην χάνετε τα επεισόδια. Τα λέμε στο επόμενο. Bye!